Καλώς ήρθες στη διδασκαλία θεμάτων για τα πρότυπα σχολεία και τις υποτροφίες των ιδιωτικών. Στο βιντεομάθημα αυτό βλέπουμε το τρίτο κείμενο που δόθηκε στα θέματα της γλώσσας το 2016. Πάμε λοιπόν να διαβάσουμε το κείμενό μας και όπως κάνουμε κάθε φορά θα προσέξουμε τον τίτλο του κειμένου αλλά και τις πληροφορίες που βρίσκονται κάτω από το κείμενο ο τίτλος του κειμένου είναι «Καστάνκα». Και βλέποντας αυτή τη λέξη «Καστάνκα» αναρωτιόμαστε τι μπορεί να είναι η «Καστάνκα». Κατά πάσα πιθανότητα πρέπει να είναι μάλλον κάποιο πρόσωπο. Προχωρώντας τώρα κάτω από το κείμενο, στις πληροφορίες που βρίσκονται δηλαδή κάτω από αυτό, βλέπουμε ότι πρόκειται για ένα διασκευασμένο απόσπασμα από το διήγημα Καστάνκα του Άντων Τσέχοφ στο «Η αγάπη και 32 άλλα διηγήματα». Άρα λοιπόν είναι ένα διήγημα, μία ιστορία για την Καστάνκα και το συγκεκριμένο που έχουμε εμείς στη διάθεσή μας είναι ένα διασκευασμένο απόσπασμα. Πάμε λοιπόν να ξεκινήσουμε με την ανάγνωση του κειμένου και θα σταματάμε να βρίσκουμε τα σημαντικά σημεία. Ξεκινάμε λοιπόν. Η νεαρή κοκκινόξανθη σκυλίτσα με την αλεπουδίσια μουσούδα διασταύρωση κυνηγετικού ράτσας με επιμενικό, έτρεχε μπρος πίσω στο πεζοδρόμιο, κοιτάζοντας δεξιά και αριστερά. Κάθε τόσο σταματούσε και έκλαιγε. Σήκωνε πότε το ένα, πότε το άλλο, τα από την παγωνιά πόδια της και προσπαθούσε να καταλάβει πώς έγινε και χάθηκε. Άρα, μήπως τελικά, παιδιά, η καστάνκα είναι μία σκυλίτσα. Μάλλον πρέπει να είναι μία σκυλίτσα. Η οποία σκυλίτσα, λοιπόν, λέει, έτρεχε μπρος πίσω στο πεζοδρόμιο, κοιτάζοντας δεξιά και αριστερά, το κάνουμε εικόνα, το φανταζόμαστε, σταματούσε και έκλαιγε. Σήκωνε πότε το ένα, πότε το άλλο τα ξυλιασμένα από την παγωνιά πόδια της και προσπαθούσε να καταλάβει πώς έγινε και χάθηκε. Άρα, ήδη έχουμε μία πληροφορία ότι η Καστάνκα είναι μία σκυλίτσα η οποία χάθηκε. Πάμε τώρα στη συνέχεια του κειμένου να δούμε τι απάντηση δίνει η ίδια σε αυτό το ερώτημα. Θυμόταν πολύ καλά πώς πέρασε τη μέρα της και τελικά βρέθηκε σε αυτό άγνωστο πεζοδρόμιο. Η μέρα άρχισε όταν ο κύριος της, ο ξυλουργός Λουκάς Αλεξάνδριτς, φόρεσε το καπέλο, πήρε στη μασχάλη κάποιο ξύλινο πράγμα με ένα κόκκινο μαντίλι και φώναξε «Καστάνκα, πάμε». Για να δούμε λοιπόν εδώ τα σημαντικά στοιχεία. Καταρχάς, έχει βρεθεί σε ένα άγνωστο πεζοδρόμιο. Έτσι. Και αυτό ξεκίνησε όταν ο κύριος της, φόρεσε το καπέλο, πήρε κάποια πράγματα και φώναξε «Καστάνκα, πάμε». Πάμε να δούμε τώρα και τη συνέχεια. Ακούγοντας το όνομά της, βγήκε κάτω από τον πάγκο όπου κοιμόταν, τεντώθηκε γλικά και έτρεξε πίσω από τον κύριό της η Καστάνκα θυμόταν ότι στο δρόμο φερόταν με μεγάλη απρέπεια. Από τη χαρά της που την πήραν να περπατήσει, πηδούσε, ριχνόταν γαυγίζοντας στα βαγόνια που τα τραβούσαν άλογα, έμπαινε τρέχοντας στις αυλές και έπαιρνε από πίσω κυνηγώντα τα άλλα σκυλιά. Άρα λοιπόν μας δείχνει σε μία ανάδρομη αφήγηση το κείμενο πώς ξεκίνησε η μέρα που χάθηκε. Την φώναξε λοιπόν ο κύριος της, βγήκε κάτω από τον πάγκο από όπου κοιμόταν, τεντώθηκε και έτρεξε πίσω από τον κύριό της. Όμως το δρόμο φερόταν με μεγάλη απρέπεια και μας το εξηγεί αυτό το κείμενο. Δηλαδή, πηδούσε, ριχνόταν γαυγίζοντας στα βαγόνια, έμπαινε τρέχοντας στις αυλές και έπαιρνε από πίσω κυνηγώντα τα άλλα σκυλιά. Πάμε τώρα να δούμε τη συνέχεια. Την ώρα που τις μιλούσε ο κύριος της, άρχισε ξαφνικά να ακούγεται μουσική η Καστάνκα κοίταξε γύρω και είδε στο δρόμο να έρχεται κατευθείαν επάνω της ένα σύνταγμα από στρατιώτες. Μην μπορώντας να υποφέρει τη μουσική που την εκνεύριζε, άρχισε να τρέχει από εδώ και από εκεί, ουρλιάζοντας και, χωρίς να το καταλάβει, πέρασε το δρόμο και βρέθηκε στο απέναντι πεζοδρόμιο. Άρα λοιπόν παιδιά, εδώ ποια είναι τα σημαντικά που οφείλουμε να υπογραμμίσουμε. Ότι δεν μπορούσε να υποφέρει τη μουσική που την εκνεύριζε και άρχισε να τρέχει από εδώ και από εκεί ουλιάζοντας και έτσι χωρίς να το καταλάβει πέρασε το δρόμο και βρέθηκε στο απέναντι πεζοδρόμιο. Αυτό, αν θυμάστε, μας το είχε πει για το πεζοδρόμιο και λίγο παραπάνω εδώ, ότι είχε βρεθεί σε ένα άγνωστο πεζοδρόμιο. Άρα κρατάμε το ότι βρίσκεται σε ένα πεζοδρόμιο. Πάμε όμως να δούμε και την τελευταία παράγραφο. Όταν συνήλθε, δεν έπαιζε πια η μουσική και οι στρατιώτες δεν υπήρχαν. Πέρασε τρέχοντας το δρόμο προς το μέρος όπου είχε αφήσει τον κύριό της, αλλά αλίμονο. Ο ξυλουργός δεν ήταν εκεί. Ποια είναι παιδιά εδώ τα σημαντικά στοιχεία, ότι συνήλθε κάποια στιγμή από τη μουσική, πέρασε τρέχοντας το δρόμο προς το μέρος που είχε αφήσει τον κύριό της, αλλά ο ξυλουργός δεν ήταν πια εκεί. Και έτσι επιστρέφουμε σε αυτό που μας είπε στην αρχή, ότι έτρεχε, κοιτάζοντας δεξιά και αριστερά, σταματούσε, έκλαιγε, σήκωνε τα πόδια της και αναρωτιόταν πως έγινε να χαθεί. Βρισκόταν λοιπόν σε ένα άγνωστο πεζοδρόμιο, γιατί, γιατί την φώναξε ο κύριος της, και έτσι εκείνη βγήκε από τον πάγκο όπου κοιμόταν, τεντώθηκε, αλλά στο δρόμο φερόταν με μεγάλη απρέπεια, δηλαδή πηδούσε, ριχνόταν γαυγίζοντας τα άλλα σκυλιά, έμπαινε τρέχοντας τις αυλές, έπαιρνε από πίσω άλλα σκυλιά. Και κάποια στιγμή, όταν άρχισε να ακούγεται μουσική και να εμφανίζονται στρατιώτες, άρχισε να τρέχει, ουρλιάζοντας και χωρίς να το καταλάβει, πέρασε το δρόμο και βρέθηκε στο απέναντι πεζοδρόμιο. Όταν έφυγε όμως η μουσική και οι στρατιώτες, τελικά ο κύριος της, ο ξυλουργός, δεν ήταν πια εκεί. Είναι λοιπόν μία ιστορία για το πώς χάθηκε η Καστάνκα, μία σκυλίτσα και εμείς μέσα σε μόλις 10 λεπτά, όπως μόνο στον αρνό γνωρίζουμε να κάνουμε, έχουμε ήδη συλλάβει το νόημα του κειμένου και είμαστε έτοιμοι να προχωρήσουμε στις επόμενες ερωτήσεις. Ευχαριστούμε. Συνεχίζουμε μαζί για την επιτυχία. Ακολουθήστε μας στα επόμενα βίντεο με τις υπόλοιπες ερωτήσεις των θεμάτων του 2016.